του Όφη. Το σούτ από τον Μαρτίνες είναι καλό. Μπλοκάρει ο Κασμερίδης. Καλύπτει. Ο Πόποβιτς λογικά θα δοκιμάσει το πόδι του. Αυτό κάνει. Σημαδεύει όμως το τείχος. Κόντρες πολλές από Μακ Πόποβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Εξουσίδης κοντράρεται με τον κουράτη επιθετικό του Όφη. Ο Γκουνσότο βγαίνει κερδισμένος από τις κόντρες. Προσπαθεί να γυρίσει. Ο Πλάτανος στο μαρκάρο. Γκουνσότο θα γυρίσει. Ο Γουμάγιας με βροθιές. Πιο 25ο λεπτό. Πόποβιτς και Κιάσος πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Δυνατή εκτέλεση του Πόποβιτς. Ο Γουμάγιας θα διώξει σε κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 25ο λεπτό με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πόποβιτς που ξαναβλέπεται. Ο Γουμάγιας του Όφη που βρίσκονται στις ταράτσες των γύρω σπιτιών. Αν είδα καλά το πανόνα από τη Σαντορίνη. Λάθος έξοδος από τον Κασμερίδη και ανοίγει το σκόρο Πιερικός. Προηγείται με 1-0. Στο 32ο λεπτό βλέπετε ξανά την εκτέλεση του κόρνερ. Σκόρερ της αναμέτρησης είναι ο Κοντέων. Ο Κοντέων εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία των αμυντικών του Όφη μετά από την εκτέλεση του κόρνερ του Μαρτίνες. Σε μερικά σημεία, ενώ βλέπετε το σούτ του Πόποβιτς πάνω από την εστία του Γουμάγια. Καλό το σούτ του Κράτου. Ενώ βλέπετε ότι σε ορισμένα σημεία Όφη με τις απουσίες κάποιων βασικών παικτών φαίνεται να δυσκολεύεται στο να καλύψει αυτά τα κενά. Πρώτα αυτός γυρίζει με κεφαλιά στον Ζορμπά που έχει περάσει από τα δεξιά. Η παλιά του Ζορμπά θα περάσει Βλόνταρτσικ στον Πόποβιτς, το σούτ γκολ. Ένα πολύ ωραίο σούτ του Πόποβιτς που αν δεν κάνω λάθος είναι ο πρώτος σκόρερ στα play-off για τον Όφη. Ο Πόποβιτς στο 31ο λεπτό φέρνει το μάτς στα ίσα για την ομάδα του Ηρακλείου. Βλέπετε πως με το σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής έξυπνα ο Βλόνταρτσικ έστρωσε στον Κροάτη. Αυτό σουτάρει, ισοφαρίζει σε 1-1, φέρνει το μάτς στα ίσα καθώς ο Κοντέων είχε ανοίξει το σκορ για τον Πιερικό στο 32ο λεπτό. Και οι κερκίδες ο Θόδωρος Βανδογιάννης παίρνουν φωτιά με τους φίλους του Όφη να ανακουφίζονται μετά από αυτή την ισοφάριση. Μπερτέν για τον Πόποβιτς που γυρίζει, προσπαθεί να βρει το διάδρομο, θα σουτάρει με τα αριστερό. Με τα πόδια ο Γουμάγια σε κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή για τον Όφη στο 51ο λεπτό. Με τον σκόρερ των κριτικών, τον Πόποβιτς και τον Γουμάγια να διώχνει σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του δεύτερου μέρους εκτελέστηκε για τους γηπεδούχους. Κιάσος για τον Κατσικογιάννη. Κεφαλιά από τον Ατσούρα που έχει προωθηθεί. Τα κουνάκια από τον Μακρύ για τον Ρέγες μέσα στην περιοχή, το shoot out. Καλή στιγμή για τον Πιερικό. Μπούρμπος θα αλλάξει με τον Ογκουνσότο. Η σέντρα του Μπούρμπου, Βλόνταρτσικ, κεφαλιά out. Για τον Πόποβιτς γυρίζει, σουτάρει, ο Γουμάγιας μπλοκάρει. Κοντέων προσπαθεί να διώξει, δεν τα καταφέρει. Ο Πόποβιτς ανοίξει για τον Ογκουνσότο που προσπαθεί να πλασάρει τον Γουμάγια που διώχνει με τα πόδια. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 26ο λεπτό με τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Εδώ βλέπετε τον Μανούσο που τρέχει να πάρει τη θέση του. Και γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Ατσούρα να δίνει κεφάλι στους κριτικούς. Στο 58ο λεπτό. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται στο Θόδωρος Βαρδογιάννης. Όλοι όρθιοι πανηγυρίζουν. Όφη προηγείται με 2-1 του Πιερικού την ίδια ώρα που ο Εθνικός προηγείται του Πανσεραϊκού. Πανηγυρίζει ο Αντώνης Νατσούρας, ο οποίος πήρε εκδίκηση για το πρώτο γκολ που δέχτηκε η άμυνα του Όφη με τα κενά από τους συμπαίκτες του εδώ. Με κεφαλιά θα νικήσει αυτός τους αντίπαλους αμυντικούς και θα πραγματοποιήσει το Όφη Πιερικός 2-1 στο 68ο λεπτό. Ο Νατσούρας που πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο